Apostolos Tsitsikostas will be the Commissioner for Sustainable Transport and Tourism. He is responsible for mobility of goods and people. They are essential sectors for our competitiveness, but also for our transitions for connecting people and driving local economies. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναλαμβάνει Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο αυτό διευρύνεται συμπεριλαμβάνοντας και τον τουρισμό. Ο ίδιος μίλησε για τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει, όπως είπε, με αίσθημα ευθύνης. Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη. Η ανάθεση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν των χαρτοφυλακίων, των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού. Στην καρδιά των μεταφορών βρίσκεται και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές, που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνιστά ένα πολύ σημαντικό πρώτο επίτευγμα, η ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, όπως και η σύνδεσή του με τις μεταφορές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα χαρτοφυλάκιο που σηματοδοτεί την αναβάθμιση της Ελλάδας και αναδεικνύει το σημαντικό της ρόλο στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές. Πρώτον, ο τίτλος και μόνο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Το χαρτοφυλάκιο αναδεικνύει επίσης τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και της στρατηγικής της θέσης ως χώρα πύλη για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψηφοφορία έπειτα από ακροάσεις τους ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία των ακροάσεων των επιτρόπων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου.